ποια επίπεδο είναι η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ πλέον? Πρώτα απ' όλα θα με επιτρέψετε να ευχηθώ όσο πιο θερμά μπορώ στο φίλο Ισραηλινό λαό και στο Ισραήλ για την εθνική του επέτειο. Να πω ότι οι πορείες των δύο εθνών είναι παράλληλες και αμοιβαίως ο θαυμασμός και ο σεβασμός. Η σημερινή κυβέρνηση αγωνίζεται για να αναπτύξει πιο δυναμικά τις διμερείς σχέσεις. Και στον χώρο τουλάχιστον που εποπτεύω εγώ, στον χώρο του Υπουργείου Εσωτερικών και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ξεκινά μια συνεργασία διμερή, η οποία πιστεύω ότι θα φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα πάρα πολύ σύντομα. Προγραμματίζεται σχετική επίσκεψη μετά από πρόσκληση στο ομολόγο μου και βεβαίως ο στόχος είναι να φέρουμε κοντά τους Δήμους και τις περιφέρειες των δύο χωρών και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και για την ανάπτυξη κοινών projects, τα οποία θα είναι αμοιβαία επωφελή. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, κάποια συγκεκριμένα project να προωθήσουμε? Γνωρίζουμε τα πεδία εκείνα στα οποία υπάρχει βαθιά τεχνογνωσία από την πλευρά του Ισραήλ. Ήδη έχω ενημερωθεί και για τους τεχνοκράτες που έχουν συμβάλει σε αυτό, στη φίλη χώρα, και μετά από επίσημη πρόσκληση θα διοργανωθεί σύντομα επίσκεψη για να μπορέσουμε να φέρουμε δήμους με ανάλογα χαρακτηριστικά σε επαφή με δήμους εκεί και περιφέρειες με περιφέρειες. Και στο θέμα της αφαλάτωσης, της σωστής αξιοποίησης του ύδατος, στα θέματα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, στα θέματα εξυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά από την εμπειρία ενός λαού, ενός έθνους και ενός κράτους που έχει ομοειδή χαρακτηριστικά με την Ελλάδα. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη σχέση θα γεννηθεί μια στέρεη φιλία, χρήσιμη και για τους δύο λαούς. Πιστεύετε ότι στο θέμα των ΑΟΣ θα υπάρξει μια θετική συνεργασία των δύο χωρών? Αυτό είναι θέμα μεγάλης υψηλής πολιτικής, το οποίο οπωσδήποτε αφορά την ελληνική κυβέρνηση και νομίζω ότι γίνεται και η συνεργασία που απαιτείται και η ανταλλαγή απόψεων που απαιτείται για να μπορέσουμε να βρούμε κοινούς τόπους συμφερόντων και συνεργασιών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.